Ενώ ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον καλωσόριζε τα μέλη του συνασπισμού ασφαλείας γνωστού ως κοινή εκστρατευτική δύναμη στο Λονδίνο, η κυβέρνηση του ενέκρινε νέα σειρά κυρώσεων κατά 370 ακόμα Ρώσων πολιτών. Περιλαμβάνουν περισσότερους από 50 ολιγάρχες και τις οικογένειές τους με συνολική καθαρή περιουσία 100 δισεκατομμυρίων λιρών. Μερικές από τις πολιτικές προσωπικότητες που στοχοποιούνται πλέον επίσημα είναι ο πρώην πρόεδρος Δημήτρη Μετβέντεφ, ο γραμματέας τύπου του Πούτιν Δημήτρη Πεσκόφ και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε επίσης ένα ακόμα πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων χάλιβα αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η απαγόρευση των εξαγωγών προϊόντων πολυτελείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων και κοσμημάτων, έχουν επίσης εγκριθεί από τον μπλοκ. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία μίλησε για ρωσικό κυνήγι μαγισσών. Σήμερα στοχοποιούν οικογένειες, συγγενείς, ακόμα και μακρινούς συγγενείς, πρώτα ξαδέρφια, γνωστούς, ακόμα και αγνώστους. Κατά τη γνώμη μου, 600 ακόμα άτομα προσθέθηκαν σήμερα στη μαύρη λίστα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Το Κρεμλίνο έχει καταρτήσει σχέδιο διάσωσης 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση των διεθνών κυρώσεων. Αλλά επέβαλε και κυρώσεις αντίπεινα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον υπουργό εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τον επικεφαλής της CIA Βίλιαμ Μπέρνς και άλλους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Η Ρωσία έχει επίσης ανακοινώσει ότι πρόκειται να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει έδρα το Στρασβούργο της Γαλλίας και παρακολουθεί τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Μόσχα κατηγορεί τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μετατρέπουν τον οργανισμό σε όργανο αντιρωσικής πολιτικής.